Δεν έχω μιλήσει ακόμα. Κοιτάξτε, αν τα πράγματα κλείσουν πάλι, μπορεί και να πάω. Αν δεν κλείσει τίποτα, δεν θέλω να πάω να ταλαιπωρηθώ πάλι, γιατί και με τη φάρμα μια ταλαιπωρία ήταν. Είχαμε μόνο κρεμμύδια να φάμε το απόγευμα μέχρι το βράδυ. Πνάγαμε πολύ. Just the two of us. Μπορεί να σε το τραγουδά. Γιατί όλο χορό. Η αλήθεια είναι ότι φέτος το ανέλαβε ο Φωκάς Βαγγελινός. Πέρυσι είχα αναλάβει εγώ όλο το show, φέτος το έχει αναλάβει ο ίδιος. Σου είπαν κάτι από την παραγωγή? Όχι. Γενικά απλά ο Νίκος ξέρω ότι θέλει να δοκιμάζει νέες συνεργασίες και γενικά του αρέσει να παίρνει και πιο παλιούς που έχουν έτσι ωραία καριέρα πίσω τους. Τι αναχωρήθηκες που δεν ήσουν στην παραγωγή αυτή τη φορά? Επειδή έχω συνηθίσει να είμαι, μου κάτσε παράξενο γιατί το υπολόγιζα ότι θα πάω. Στίβ Μιλάτος στο Big Brother, πώς σου φάνηκε? Το ξέρω πάρα πολλά χρόνια το Στίβ. Πολύ καλός, είναι πολύ player τον λέω. Έχει φλερτάρει με όλες τις κοπέλες μέσα στο παιχνίδι. Και έξω το παιχνίδι. Οπότε... Έτσι είναι και έξω. Ναι, αλλά με πολύ ωραίο τρόπο πάντα. Είμαι πολύ καλός. Τάσο, επειδή είσαι ο πιο ειλικρινής άνθρωπος που ξέρω στη showbiz, θέλω να μου πεις πώς φαίνει το παπάς στον Bachelor. Το παπά τον ξέρω από πολύ μικρός. Τα είχε μια δασκάλα μου του χορού. Όταν έκανα εγώ χορό, αυτό θα έχει με τη δασκάλα στη γειτονιά μου. Και ξέρω ότι είναι πάρα πολύ καλός, πάρα πολύ αληθινός. Γενικά είναι πολύ γόης. Οπότε. Θα ταλαιπωρηθούν τα κορίτσια εκεί μέσα. Πόσο χρονών ήταν και τα είχε με τη δασκάλα? Επόμενη ερώτηση.